Γεια σας, ακούσατε το όνομά μου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το σχόλιο που με κάλεσε να κάνω τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα λίγο για το GNOME. Πάμε. Βασικά να σου πω τα περιληπτικά ότι είμαι μέλος της παγκόσμιας κοινότητας GNOME και της Open Source Chronos. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι το GNOME. Είναι ένα περιβάλλον εργασίας και ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Βλέπετε τον ορισμό, τέλος πάντων, το στόχο του GNOME, που προσφέρει μια ελεύθερη επιφάνεια εργασία που είναι έντονο βάσιμο από τον καθένα ανεξάρτητα από τη φυσική ικανότητα, την οικονομική δυνατότητα, η γλώσσα που γνωρίζει. Πάμε να δούμε τώρα λίγο για τη χρήση. Βασικά, σήμερα τι θα δούμε. Θα δούμε λίγο για τη χρήση, πώς χρησιμοποιούμε το GNOME, κάποια μικρά tips τέλος πάντων. Θα δούμε κάποια extensions και παραμετροποίηση και θα δούμε λίγο και για την κοινότητα. Ξεκινάμε. Το θυμάστε αυτό? Ποιοι το χρησιμοποίησαν? Αυτό το είχα χρησιμοποιήσει στην τρύπα. Red Hat σε κλάστα. Τέλεια. Βασικά πριν από αυτή την ερώτηση, ποιοι χρησιμοποιούν GNOME? GNOME 3 ή GNOME Classic? GNOME σημαντικά. GNOME. Κάτε GNOME. Εσείς που χρησιμοποιείτε, σας αρέσει? Το GNOME 2, ναι. Το GNOME το Classic, ναι. Το τέλεια. Λοιπόν, οθόνη εισαγωγής, username, έτσι, πατάμε πάνω, password και μπαίνουμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η οθόνη που βλέπουμε στην αρχή. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, έτσι. Το GNOME 2 που όσο χρησιμοποιήσατε, καμία σχέση. Λοιπόν, από τι αποτελείται? Αποτελείται από το μενού του χρήστη που πάει πάνω που λέει το όνομά μου, κάποια indicators. Φαίνεται, ή να το κάνω. Φαίνεται. Τέλεια, η ημερομηνία. Και δραστηριότητες. Δραστηριότητες θα δούμε τώρα το καθένα. Βασικά θα δούμε το καθένα, τι κάνει το καθένα. Το μενού του χρήστη, τι έχει. Αυτά που θα δούμε θα είναι οι ρυθμίσεις συστήματος. Ναι, οι ρυθμίσεις συστήματος. Τα υπόλοιπα είναι αναγνωρίσει, κλίση, κοντερματισμός κλπ. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα που θα δούμε είναι η έκδοση 3.6 σε Open Source. Πήγαμε σε 3.8. Η 3.10 θα βγει τώρα στις 19 του μηνός. 3.10. 3.10 η έκδοση GNOME έχει βγει 25 Σεπτεμβρίου. Η έκδοση Open Source 13.1 με τη GNOME θα μην το στις 19 του μηνός. Λοιπόν, στο κέντρο έχουμε το ημερολόγιο και πλέον θα δούμε εδώ πέρα το ημερολόγιο του Google. Μπορεί να συνεργαστεί δηλαδή ακριβώς με το ημερολόγιο του Google. Θα δούμε πώς αμέσως μετά. Δραστηριότητες. Θα δούμε τώρα λίγο πώς ξεκινάμε να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα. Είναι λίγο περίεργο. Έχουμε την πάρα των αγαπημένων. Όσοι χρησιμοποιούν το Unity είναι κάτι αντίστοιχο του κινητή, του Launcher. Όχι, το Dash είναι αυτό που γράψε. Γενικά, όλο αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον λέγεται Dash. Όλο. Και στο Ubuntu και στο GNOME. Εδώ πέρα είναι πάρα των αγαπημένων, τι λέμε εμείς. Βάζουμε όποια προγράμματα θέλουμε και χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Εγώ παράδειγμα τώρα θα ανοίξω εδώ πέρα το Firefox. Πώς αλλιώς ανοίγουμε κάποιο πρόγραμμα? Να τηλεγραφούμε πάνω, εδώ, τι θέλουμε. Γράφω Firefox, πατάω Enter και ανοίγει. Τώρα, στην έκδοση 3.6 υπάρχει η κατηγοριοποίηση αυτή. Αυτή είναι την κατηγοριοποίηση, τη βλέπουμε εδώ κάτω που έχει ένα κάτι πουλίτσες. Πατώντας εκεί έχει αυτή την κατηγοριοποίηση. Στις εκδόσεις 3.8 και 3.10 έχει αλλάξει, θα το δούμε πώς. Βρήκα διαδίκτυο, Firefox και το ανοίγω. Επιπλέον, Alt+F2, Firefox, Tag, Enter, ανοίγω. Και οποιαδήποτε εντολή, έτσι. Μέχρι και restart το shell, Alt+F2, R, Enter, restart το shell. Χωρίς να κάνουμε κάποια επανεκκίνηση. Επιτέλους, αυτό το Firefox άνοιξε. Λοιπόν, τι παρατηρούμε εδώ πέρα? Παρατηρούμε ότι λείπουν εδώ πέρα πάνω το ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο δεύτερο παράθυρο ανοιχτό, δουλεύουμε σε ένα παράθυρο, δηλαδή κάνουμε εστίαση. Βέβαια, αν έχουμε δύο παράθυρα ανοιχτά, θα δούμε παρακάτω πώς γίνεται. Τι κάνουμε μάλλον. Δύο παράθυρα ανοιχτά. Το ένα το σέρνουμε από εδώ, γίνεται η εστίαση αυτό εδώ πέρα με το μπλε και πιάνει όλο αυτό το χώρο. Αν θέλω ένα δεύτερο παράθυρο από εκεί, κάνω την ίδια λογική και πάει την άλλη πλευρά. Ποια είναι η λογική του? Αν θέλω να δουλέψω, να γράψω κώδικα, έχω το PDF μου από εδώ με τις εντολές και έχω το πρόγραμμα που γράφω το πρόγραμμά μου από την άλλη πλευρά. Ή αντίστοιχα μετάφραση, το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο, έτσι.
αυτά που κάνουμε εμείς. Τώρα, πώς βάζουμε ένα πρόγραμμα στην βάρα των αγαπημένων. Το βρίσκουμε δεξί πλήκτρο, προσήξη τα αγαπημένα. Και μπήκε. Τσακ, πατάω. Αντίστοιχα, δεξί πλήκτρο, αφαίρεση. Πάνω στο πρόγραμμα εκεί πέρα έχει στάρτ, δεξί πλήκτρο, αφαίρεση. Νομίζω ότι δεν το έχω. Α, το έχω, ψέμα. Και βγαίνει. Τέλεια. Τώρα έχω ένα παράθυρο ανοιχτό, έτσι. Και θέλω να ανοίξω ένα δεύτερο. Πώς το κάνω. Αν πατήσω πάνω στο, στο Firefox, το δεξί μου, το αριστερό μου, το αριστερό μου κλικ, δεν θα γίνει τίποτα. Θα εμφανιστεί ξανά το δεύτερο. Οπότε τι κάνω, δεξί πλήκτρο είναι ένα παράθυρο και ανοίγει. Στις επόμενες εκδόσεις, στην 3.10, ανοίγει κατευθείαν. Σας λέω και τις διαφορές έτσι για να δούμε τι παίζει. Έχω δύο παράθυρα. Ωραία. Τώρα, αυτή η μορφή των τάσης, ξέχασα να σας πω στην αρχή, την εμφανίζεται πηγαίνοντας πάνω στην δραστηριότητα του ποντίκι μου, είτε πατώντας το super key. Έτσι, αν δουλεύετε με το πληκτρολόγιο, το super key είναι πολύ πιο γρήγορο. Λοιπόν, εμφανίζω τι παράθυρα έχω. Ωραία. Και τι έγινε. Τι θέλω να κάνω με αυτά. Θέλω να το πάρω το ένα το παράθυρο και να το σέρνω στην δεύτερη επιφάνεια εργασίας. Εδώ πέρα εμφανίζεται δυναμικά η επιφάνεια εργασίας μου. Το σέρνω και πήγε. Ωραία. Θέλω να το ξαναπάω πάλι στην πρώτη επιφάνεια εργασίας. Μπορώ να το πάρω από εδώ και να το σύρω εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή να μην εμφανίσω το ποντίκι μου σε αυτή την περιοχή. Από εδώ εδώ. Και εξαφανίζεται η δεύτερη αυτή και πηγαίνει στην πρώτη επιφάνεια εργασίας μου. Δουλεύει και το Alt-Tab. Έτσι, το Alt-Tab τι γίνεται. Μας εμφανίζεται εδώ πέρα. Αυτή η γραμμούλα σημαίνει ότι αυτά τα προγράμματα είναι στην πρώτη επιφάνεια εργασίας μου και αυτά τα προγράμματα είναι στην αποχή μου, στην δεύτερη επιφάνεια εργασίας μου. Αν έχω δύο παράθυρα ανοιχτά από το ίδιο πρόγραμμα, με εμφανίζει preview εδώ κάτω και διαλέγω ανάλογα ποιο θέλω. Τέλεια. Άνοιξα τώρα το ναυτίλο. Τι παρατηρούμε εδώ πέρα. Ότι έχουν εξαφανιστεί οι εντολές εδώ πέρα πάνω, file, επεξεργασία, που λέει και view, προβολή και αυτά. Πώς εμφανίζονται. Σε σε μεγέθυνση, δεξί πλήκτρο εδώ πάνω, εμφανίζονται όλα εδώ πέρα. Είναι κάτι αντίστοιχο που έχει κάνει και το Unity με το, πώς λέμε, Global menu. Global, μπράβο. Ποτέ δεν θα το μάθω. Τέλεια. Ο ναυτήρος έχει ένα πρόσθετο που λέγεται SUSE. Όχι το SUSE, το Open SUSE, ένα άλλο. Το οποίο πατώντας είτε κάποια εικόνα, είτε αρχείο βίντεο, είτε αρχείο ήχου, πατώντας επάνω της το space, μου εμφανίζει ένα preview είτε της εικόνας είτε του βίντεο του ήχου. Αυτό το ήχο, το γνώμη τι το είχε. Είναι σε πάνω στο. Για τον ήχο τουλάχιστον το είχε. Για τον ήχο και το βίντεο. Για τον ήχο δεν ξέρω. Για τον ήχο θυμάμαι ότι πήγαινε σε πάνω το ποτήκι. Άρχισε και έπαιζε μουσική. Για τις εικόνες, ήταν κάποιο πρόσθετο αυτό, αν θυμάμαι. Δηλαδή έμπαινε, δεν ήταν σε όλες τις διαδρομές. Το Ubuntu ήταν. Όχι, το Ubuntu ήταν κλασικό και ήταν. Το SUSE δεν το είχε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ρυθμίσεις συστήματος. Τι είναι αυτές οι ρυθμίσεις συστήματος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει κάποιες απλές ρυθμίσεις συστήματος. Δεν είναι κάτι να πείτε ότι παραμετροποίηση τη παραμετροποίηση, κάποιε πολύ απλέ. Θα δούμε κάποια ελάχιστα για εδώ. Καταρχήν, brightness and low που λέτε εδώ πέρα. Τι μα κάνει, κάθε. Αν το αφήσω, εγώ βάζω μία ώρα. Αν το αφήσω γύρω στα 10 λεπτά, μου κλειδώνει η οθόνη και εμφανίζει αυτό. Εδώ πέρα το σέρνω από κάτω προς τα πάνω για να απενεργοποιηθεί και δίνω το password για να ξεκλειδώσει. Εγώ τι κάνω, θέλω να ξεκλειδώσω, να μην κλειδώνει κάθε φορά. Απλά το σέρνω αυτό το όχι, το ναι στο όχι και δεν μου σβήνει. Ξανά στην ίδια. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ πέρα κάτω που λέει το details. Τι μου εμφανίζει εδώ πέρα, μου εμφανίζει τι έκδοση γνώμη έχω, έτσι. Και πλέον στην παλιά έκδοση, την 3.6, θα δούμε ότι αυτό έχει βγει, το εξαναγκασμό στη θεατρική συνεδρία. Όσο σας άρεσε το Gnome 2, μπορείτε να το είχατε ως θεατρική συνεδρία. Αν τυχόν δεν είχατε hardware το οποίο να αντέξει το Gnome Shell,
πηγαίνετε αυτόματα σε εφετερική συνεδρία. Τώρα πλέον στην έκδοση 3, 8 και 3, 10 έχει εξαφανιστεί και έχει μπει στο πνοκ κλασικό που έλεγε ο Σοκράτης. Και θα το δούμε το κλασικό σύνολο. Πάμε, επόμενο. Εκτυπή λογαριασμοί. Online accounts. Προστίκτη. Γιατί το έχουμε βάλει αυτό, προστίκτη δικτυακού λογαριασμού. Έχει εδώ πέρα Google, Facebook, Windows Live κλπ. Σε επόμενες εκδόσεις θα δούμε τι έχει προσθεθεί. Έχει και Microsoft Change. Ναι. Και άλλο τι είναι. Και εδώ. Λοιπόν, βάζω το Google, έτσι. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κωδικό πρόσβαση. Και μου ελέγχει αλληλογραφία, ημερολόγιο και μορφέ συνομιλία. Γιατί τα έχω ξέρει αυτά. Θα δούμε παρακάτω για τα αυτοκίνητα. Επιπλέον έχω βάλει και τις Microsoft. Έτσι. Και του Facebook. Γιατί τα έχω κάνει αυτά. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Documents. Μπορεί να δει ό,τι documents έχουμε μέσα στο Google Drive και στο SkyDrive, να δει τι έγγραφα έχουμε μέσα και να τα ανοίξουμε. Δεν μπορούμε να τα ξεχαστούμε. Είναι μια γρήγορη προβολή των αρχείων μόνο, έτσι. Αυτό που σας έλεγα πριν, το ημερολόγιο. Μας εμφανίζει εδώ πέρα το ημερολόγιο της Google, τι έχουμε να κάνουμε. Είναι αρκετά χρήσιμο για να τα βλέπετε πολύ γρήγορα. Το chat. Βάζουμε το έμπαθι, έτσι, το ανοίγουμε, το έμπαθι και μας φανίζει εδώ πέρα το Bubble, στις ειδοποιήσεις που λέμε. Μου μιλάει τώρα ο Παύλος και μου λέει, γεια σου Στάθη, έλα. Μου εμφανίζει και εδώ πέρα το Bubble, έτσι. Και μιλάω με το Bubble. Αν θέλω να του γράψω, το δακτυλογραφώ. Αν δεν θέλω, έχω το ποντίκι μου κάπου εκτός, και η ειδοποίηση αυτή εξαφανίζεται. Βέβαια, εξαφανίζεται από την οθόνη μου. Στις ειδοποίησεις εδώ κάτω θα υπάρχει το εικονίδιο του Παύλου που μου μίλησε. Αυτός ήταν οι βασικές χρήσεις του Gnome, έτσι. Όμως, είπαμε θα δούμε και κάποια παραμετροποίηση. Η παραμετροποίηση είναι, καταρχήν θα δούμε τα extensions. Τα extensions είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για κάποιους. Βλέπετε, υπάρχει η ιστοσελίδα extensions.gnome.org, στην οποία μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά, εδώ πέρα έχει 22 σελίδες. Τώρα έχουν προσθεθεί και άλλα, έχει πάει ως τα 35-40. Θα δούμε λίγο πόσο εύκολο είναι να ενεργοποιήσουμε ένα extension. Θα πεις ένα extension για να κλείνει ο υπολογιστής. Νομίζω πρέπει να έχει. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, remove accessibility. Είναι αυτό το υπολογιστή εδώ πάνω. Πηγαίνω, το σέρνω, έτσι, στο on, μου λέει να το κάνει η κατάσταση, το έκανε η κατάσταση και εξαφανίστηκε. Τόσο εύκολο. Τώρα, έχω βάλει ένα extension, το οποίο με το F12 μου κατεβαίνει προς τα κάτω ένα τερματικό. Και γράφω εδώ πέρα τις συντολές μου. Αυτό δεν είναι το wait. Ναι. Είναι extension όμως. Αυτά που χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ γρήγορα. Έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το extension που μου εμφανίζει την πάρκο αγαπημένο. Αυτό μοιάζει περίπου όπως το Unity. Έτσι. Είναι λίγο χρήσιμο γιατί βλέπεις πάρα πολύ γρήγορα τι θέλεις να ανοίξεις. Όταν ανοίγει το πρόγραμμα βέβαια αυτό εξαφανίζεται. Και αν πας το ποντίκι σου προς τα εκεί ξαναεμφανίζεται αυτές. Για όσοι είναι κολλημένοι με τον καιρό έχει ένα extension του καιρού. Όσοι είναι κολλημένοι πάλι με το πληκτρολόγιο, πατάμε το Control και το Space και κάνουμε αναζήτηση στο Google κατευθείαν. Enter και μας ανοίγει το Firefox, αν θέλετε, ή κάποιο άλλο browser. Όσοι είστε κολλημένοι με το Skype, έχει ένα πρόσθετο το οποίο, πριν που μιλήσαμε με τον Παύλο που σας έλεγα, εμφανίζεται έτσι να εξειδοποιήσει από κάτι παρακάτω. Αλλιώς, αν δεν το έχετε αυτό, σας εμφανίζεται του ειδοποίηση του Skype. Του Skype από δεξιά. Ναι. Όσοι είστε κολλημένοι πάλι με το Unity, υπάρχει και τέτοιο extension. Μοιάζει περίπου όπως είναι το Unity. Το Bolt το λεγόμενο. Θα δούμε τώρα λίγο το Gnome 3.10, κάποιες διαφορές. Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά εδώ πέρα. Accessibility έφυγε.
Το όνομα έφυγε. Έχουν πάει όλα, όλες οι ειδοποιήσεις που είχαμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα πάνω. Και βλέπουμε τι. Εδώ το άρχισα με live CD. Ειδοποίηση της, του ήχου. Έχει και του μικροφόνου όταν θα έχετε. Το όνομα χρήστη που κάνουμε έξοδο. Και εδώ πέρα είναι η ρυθμίση συστήματος. Τα υπόλοιπα κλείδωμα και έξοδος. Θυμάστε που σας είπα ότι έχει φύγει η κατηγοριοποίηση που είχαμε πέρα τις κατηγορίες του προγραμμάτων. Έχει γίνει έτσι, πατώντας κάτω τα, τις βουλίτσες, θα εμφανιστούν όλα τα προγράμματα. Αυτό που έκανε η Google. Και βλέπουμε εδώ πέρα, περίπου, ναι. Αυτό έκανε η Google στην ουσία. Έβαλε τις βελτιρίες αυτές και δεν ξέρω ποιος προηγήθηκε. Ναι, δεν... αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει, ναι, δεν έχει νόημα να δούμε ποιος. Ίσως αυτός που είχε την ιδέα να το κάνει στο γνωμικό να δούλευε και εμείς στην Google και να του έδωσε σαν ιδέα. Δεν το ξέρω. Και αυτό παίζει. Αυτό που έχω, αυτό που έχω δει βασικά και έχω ακούσει από συνέδρια είναι, θα ξέρετε ότι το Fedora, η ορμή Fedora έχει το καλύτερο πνεύμα που κυκλοφορεί. Και γιατί το έχει αυτό? Γιατί οι υπάλληλοι που δουλεύουν στη Red Hat ήταν πριν άτομα τα οποία αναπτύσσανε το πνεύμα. Οπότε η Red Hat αυτό που έκανε πάρα πολύ καλά είναι να προσλάβει άτομα του γνώμη. Και γι' αυτό εμφανίζει καλύτερο περιβάλλον να σας πω το Fedora. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Εδώ πέρα η βουλίτσα σημαίνει ότι έχω άλλα δύο σελίδες με προγράμματα. Έχει εδώ πέρα κάτω το All και το Frequent. Πια βλέπω πιο συχνά. Η οθόνη συνεχίζει να κάνω στο πλάι, δεν συνεχίζει. Όχι. Εδώ πέρα τελειώνει. Όχι, δεν κατάλαβες. Όταν πηγαίναμε δεξιά το ποντί και εμφανιζόταν η οθόνη, είχαμε μια οθόνη. Αν ανοίγαμε ένα πρόβλημα, ξαφνικά έρχονταν και δεύτερη. Α, ναι, ναι, αυτό εμφανίζεται. Απλά τώρα επειδή δεν είμαστε, δεν βλέπουμε τα προγράμματα. Α, εντάξει, οκ. Απλά ρωτάω αν εμφανίζονται οι οθόνες. Ναι, λοιπόν, sorry. Ρυθμίσεις συστήματος. Και εδώ πέρα έχουν πολλές αλλαγές. Θα τις πούμε λίγο κάποιες που κάνουν. Το modification, ας πούμε. Τι μας εμφανίζει. Μας εμφανίζει τι θέλουμε να βλέπουμε εδώ πέρα κάτω στην παράδοση. Ρυθμίσεις συστήματος, να πω απλά ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τόσο λιτές που. Εμένα που είναι προβληματικές να είναι τόσο λιτές. Έχουν φύγει πράγματα από μέσα τα οποία. Δηλαδή δεν μπορείς να ρυθμίσεις το τέτοιο. Τερματικό. Δεν κατάλαβα. Αυτός που ξέρει να τις ρυθμίσει, ξέρει να το κάνει στο τερματικό. Αυτός που δεν ξέρει, δεν χρειάζεται να τα ρυθμίσει. Ο απλός χρήστης τι να ρυθμίσει, εσύ σε έχεις σερβέρ. Όχι, είναι τους κρυσέιβερ. Εκεί πέρα. Να αλλάξει το χρώμα που επιλέγει το κείμενο. Αν επιλέγει το κείμενο, α πούμε, μην του βγαίνει. Λέει, άμα θέλει να το κάνει, α πούμε, μο. Το κάνει καφέ. Υπάρχει αυτό. Θα το δούμε τώρα. Και από εκεί υπήρχε. Θέλω να αλλάξω τα εικονίδια. Γιατί να τα αλλάξει εικονίδια. Και αυτό υπάρχει. Θα τα δούμε πιο τρέχεται. Λοιπόν, το συμφικέψω, είπαμε. Τι θέλουμε να βλέπουμε στις ειδοποίησεις κάτω, έτσι. Στο online account, είπαμε, Google προσθέτει το cloud. Το cloud όταν βάζουμε το λογαριασμό μας, μας εμφανίζει στο ναυτίλο, ένα bookmark, ας πούμε, μας ανοίγει το cloud. Και πλέον έχει αυτό που έλεγε και ο Πέτρος με το ημερολόγιο έχει κάποια προβλήματα, δεν ξέρω αν είναι. Συγγνώμη, ακόμα δουλεύει στο ναυτίλιο. Δεν ξέρω αν αυτός καταργήθηκε. Από ό,τι ξέρω. Όχι, νόμο, όχι. Δουλεύει μια χαρά. Πού καταργήθηκε. Το Ubuntu σταματάει να δουλεύει το ναυτίλιο. Άλλο το Ubuntu, άλλο το Gnome. Ναι, βασίζεται πάνω στο Gnome 3 το τέτοιο, από ό,τι ξέρω. Βασίστηκε για αυτή. Υπάρχει το Ubuntu Gnome το οποίο δουλεύει προγράμματα του Gnome και έχει βγάλει πολλά πράγματα του Unity. Λοιπόν, το Flickr είναι καινούργιο εδώ πέρα. Εντάξει, τα υπόλοιπα ήταν και τα ίδια. Τώρα, το privacy που είδαμε πριν, screen lock εδώ πέρα, βγάζουμε το κλείδωμα της οθόνης, έτσι. Το ιστορικό, και αν θέλουμε να σβήνονται το ιστορικό των τέμπορα αρχείων. Ρυθμίσεις της γλώσσας, εδώ πέρα γίνεται ο πανικός. Ο πανικός του πανικού. Οι ρυθμίσεις της γλώσσας έχουν αλλάξει τη γλώσσα από το Alt και το Shift στο Windows, στο Super και το Space. Το οποίο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε, θα δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Αμήν. Και στην έκδοση 3.8, τώρα είμαστε στην 3.10, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη γλώσσα όλου του συστήματος, τα format πώς θέλουμε να είναι ευρώ ή δολάριο ανάλογα και εδώ πέρα βάζουμε ποιες γλώσσες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο πληκτρολόγιο. Στο Alt Shift, έτσι.
Λοιπόν, επόμενο, αναζήτηση. Τι θέλουμε να ψάξουμε? Θέλουμε τα documents που έχουμε, παράδειγμα, στο Google Drive ή στο SkyDrive. Θέλουμε τα αρχεία μας, θέλουμε τις επαφές μας. Ανάλογα τις Dropbox δεν έχει μέσα, βλέπω. Dropbox δεν έχει, στο ναυτίλο. Το Dropbox μπορούμε να το κάνουμε μέσω στο On Cloud. Όπως είναι κλασικά σε όλες τις διανομές. Το βάζεις σε εγκατάσταση. Ναι, το δικό του υπαρχείο, το TEP ή οποιοδήποτε άλλο θέλεις. Ακριβώς, όλες τις διανομές. Μπράβο. Αλλά δεν το έχει μέσα το Dropbox, αν το Dropbox. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ubuntu Tweak Tool, το αντίστοιχο που έχουμε εμείς, το GNOME Tweak Tool. Τέλεια. Λοιπόν, κάποιες εκκλησούλες στις οποίες θα τις δούμε, το desktop, έτσι. Όταν είδατε το περιβάλλον εργασίας αυτό, δεν μπορούσαν να κάνουν δεξί κλικ επάνω και να γεμίσουμε, να βρωμίσουμε όλο το desktop, έτσι. Και γιατί? Γιατί σου λέει εδώ πέρα έκλωσε το desktop, το έχει off. Αν το κάνεις on, μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις. Και σου λέει και τι εικονίδα θες να έχεις επάνω, έτσι, home, trash κλπ. Κλπ. Τα extensions, τώρα εδώ πέρα δεν έχω τίποτα. Τα extensions που βάλαμε πριν, αν δεν σε αρέσει κάποιο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από εδώ πέρα. Είναι μια λίστα με τα extensions που υπάρχουν. Keyboard και mouse, αυτό γιατί το βάλα. Κάποιος μου είχε πει για το middle click, το ότι κάνει paste. Και εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, το τελευταίο το έμαθα. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις από εδώ πέρα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το bar, εγώ αυτό που βάζω είναι να μου δείχνει και την ημερομηνία εδώ πάνω. Γιατί από τη φόρη δεν την δείχνει. Yeah, yeah, yeah. Αυτό που είπατε πριν, Alt Shift, έτσι. Πού το? Εδώ. Το Change Layout. Μπορείτε να το αλλάξετε όπως θέλετε. Τώρα πήγε. Όχι, από την 3.8 έχει μπει. Στην 3.8 όταν κάνα την αλλαγή στο αυτό, το είχαν πάλι μέσα, απλά δεν το ήξερε πολλοί κόσμος. Έπρεπε να διαβάσει πώς γίνεται. Το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα. Αν δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, παρέμεινε ένα πρόβλημα όμως. Μπορεί να κάνεις Alt και Shift, αλλά στη θέση δεν μπορεί να κάνει. Πώς, Alt και Shift. Αν αλλάξει τη γλώσσα με Alt και Shift, αλλάζει. Ναι. Να πατήσεις πρώτα το Shift και μετά το άλλο δεν αλλάζει. Και πριν δεν ξέρω, πριν και δεν αλλάζει. Πριν αλλάζει, πάντα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν και με τις δύο τρόπους. Έτσι, και με το Alt Shift και με το. Οπότε. Πάμε τώρα, Windows. Θυμάστε που δεν είχε εδώ πέρα πάνω ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση χ. Τα βάλω. Maximize, minimize. Τα βάλα όλα. Άρα πρέπει να βάλεις από το utility για να έχεις συλλογές. Αυτό εδώ πέρα, το GNOME Tweak. Το GNOME Tweak, αυτό εδώ πέρα υπάρχει, στο όπως σου συγκεκριμένα υπάρχει από default. Τώρα στις άλλες διαδρομές στο Fedora δεν το είχα βρει. Στο Ubuntu δεν το είχα βρει. Άρα πρέπει να στηθεί δηλαδή μέσα από κάποιο κέντρο λογισμικού, μέσα από να κατέβει σαν demo αρχείο. Υπάρχει μέσα στα αποθήρα όλων των διαδρομών, όταν έχεις GNOME υπάρχει. Λοιπόν, θα δούμε τώρα κάποια προγραμματάκια τα οποία έχουν μπει στην 3.10. Τα ρολόγια, το clocks, έτσι. Βάζεις εδώ πέρα τις ώρες από τις πόλεις που σε ενδιαφέρουν. Τι πού εμφανίζονται? Θεσσαλονίκη, Ορλάνδος. Πού εμφανίζονται τότε? Τι πού εμφανίζονται? Τι ώρες αυτές που θα εμφανίσουν, στο Σκνεσέιβερ, πού δεν θα? Όχι, όχι. Είναι προγραμματάκια έξτρα. Δεν είναι εμφανίζοντα. Πιθανόν, αν το βάλεις και στις ειδοποιήσεις, σου εμφανίζει τις ειδοποιήσεις όταν σου κλειδώνει η οθόνη, οθόνη κλειδώματος, σου εμφανίζει από κάτω τις ειδοποιήσεις. Θέλω να μπορεί να σου εμφανιστεί και εκεί πέρα. Απλά επειδή δεν το έχω κάνει, τώρα βάλει και έστω. Άλλο, καιρός. Πάει ως κολλημένο τον καιρό, θα δουλεί και ο Λάντα. Τι βάζει ως τέτοιες βέβαια. Α, πριν πούμε για τις ώρες, έχει αλάρμ, στόχο και timer. Έτσι, δεν είναι μόνο προλόγια. Ο καιρός έχει το maps. Θα σε εμφανίζει τους χάρτες, σύμφωνα με το Open Street Map, που λέει, Open Street Map. Θεσσαλονίκη, το βάλε σήμερα. Έχουμε βάλει και το βάζει γι' αυτό, το Open Street Map, το Open Street Map. Με τι? Όχι, πρόγραμμα. Google, sorry. Πολύ Google πια. GNOME Maps. Παύλο Maps, να το κάνεις σε κατάσταση, αν δεν υπάρχει στην διαδρομή σου. Στο 3 θα βάλει χάρτες από. Open Street, αυτό Open Street Map. Λοιπόν, το music. Αυτό είναι play, δεν το έχω δουλέψει να σου πω την αλήθεια. Λένε ότι θα κατεβάζει και. Πώς το λένε, τα tags, τα lyrics αυτά εδώ πέρα.
δεν το έχω δουλέψει, μπήκε τώρα πρόσφατα. Δεν είναι το ρύθμιο, όχι, είναι άλλο. Όχι, άλλο, άλλο. Θα φτιάξω ντοκιμεντέζον και τέτοια, βλέπω δηλαδή υπάρχει μεγάλη κίνηση. Και το έχουν βάλει και παρακάτω θα δούμε. Γιατί θα υπολογίσουμε ότι το openinsupply.org έχει μεγάλη πέραση, όπως το βλέπω. Σίγουρα κάτι μόνο θα γίνει. Το box. Πώς χρησιμοποιείται εικονικά virtual box. Virtual box εγώ. Τέλεια. Να το ρεταλείο. Εδώ τώρα μπορείτε να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο. Δεν έχει ενσωματωμένο μέσα, εγκατεστημένο. Ναι, gnome boxes. Συνήθεια αυτό χρησιμοποιεί KVM. Νομίζω ναι, εγώ ήθελα να το κάνω, να βλέπει απομακρυσμένα κάποιον σερβερ ή τέλος πάντων κάποιο desktop. Δεν το πέτυχα, δεν ξέρω αν γίνεται και τώρα ακόμα το ψάχνω. Λογικά πρέπει να γίνεται, αν το KVM υποστηρίζει απομακρυσμένες μηχανές. Δεν μου λες, το VDI το βάζεις μέσα και δουλεύει κατευθείαν. Πώς? Το VDI το βάζεις μέσα και δουλεύει κατευθείαν. Όχι το ματζίδικο, σαν να την αρχή πρέπει να το στήσω, νομίζω την αρχή. Α, έχει δικό του, δεν έχει, έχει δικό του extension, δεν είναι το VDI, το παλιό VDI που έχουμε. Όχι, το KVM πρέπει να είναι, το Kernel Virtual Machine, δηλαδή που υπάρχει ενσωματωμένο στον πυρήνα είναι αυτό. Με QMO από κάτω. Με QMO, γι' αυτό. Άρα δεν μπορείς να δουλέψεις το Virtual Box. Όχι, το Virtual Box όχι. Το VDI είναι άλλο. Μια σχέση το άλλο το ένα, άλλο. Εντάξει, και αυτό άλλο το. Λοιπόν, πριν που σας είπα λίγο το πέρα, μαζεύτηκαν τα πάντα. Αυτό είναι το λάπτοπ που συγκεκριμένα, βλέπετε το Wi-Fi εδώ πέρα, η μπαταρία, εδώ, ο ήχος, ηχοκοινότητα. Θα μαζέψω όλα σε ένα για να μην απλώνεται. Ήχο τι δουλεύουνε, άρσα. Πώς. Ήχο τι δουλεύουνε. Άρσα δουλεύουνε ή απλά. Ανάλογα για να μην έχεις. Πάλς όντιο. Πάλς όντιο. Εγώ δεν πέρα πάλς όντιο. Τελειώσαμε, τώρα πάμε να δούμε την κοινότητα. Θα ξέρετε περίπου πέντε πράγματα τι κάνουμε. Εδώ πέρα είναι το συνέδριο του WADEX στο Βρουνό που έγινε το καλοκαίρι. Κάναμε αρκετές αποφάσεις, πήραν αρκετές αποφάσεις, είδα αρκετές παρουσιάσεις. Να δούμε λίγο τι κάνουμε εμείς εδώ, πώς μπορεί να συμμετάσχει στην κοινότητα. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιους τομείς, αν ξέρετε να αναπτύξετε κάποιο πρόγραμμα, administration. Υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες στις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και να πείτε ότι εγώ ξέρω να κάνω αυτό, ξέρω να κάνω ψηλογραφικά. Πολύ ωραία. Graphic design. Πολύ ωραία. Τι μπορώ να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Πολύ ωραία. Τα κάνεις και συμμετέχεις στην κοινότητα. Θέλω να βελτιώσω το user interface design. Δεν μου αρέσει το κουμπάκι το οποίο το βάλανε εκεί πέρα και θα μπει μέσα και θα το πεις. Δεν μου αρέσει αυτό. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Και αν μπορείς να το κάνεις και εσύ να βοηθήσεις, το κάνεις. Αν δεν μπορείς, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα το μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα προγραμματιστικό. Μόνο μπορώ να κάνω να μιλάω, ξέρω εγώ. Engagement. Το marketing το αλλάξεις σε engagement. Μπορείς να πας σε συνέδρια, να μιλήσεις, να έχεις κάποιο τραπεζάκι, κούφι και αυτά. Να βοηθάς χρήστες, να μεταφράζεις. Πάμε, μετάφραση εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο 98%. Το 99% εδώ πέρα το γνώ 3.10. Το 3.12, δουλεύουμε για το 3.12 τώρα. Εδώ έχουμε πάει στο 99% και εδώ πέρα είμαστε στο 98% στην τεκμηρίωση. Μάρκετινγκ, τι κάνουμε. Πρόθεση με άρθρα, έτσι, social media. Πρόθεση με εκδηλώσεις. Κάνουμε κάποιες ομιλίες καλή ώρα. Κάνουμε και release parties. Θα έχετε εκεί, ξέρετε που είναι, βλέπω και εδώ στα πρόσωπα. Γνωστή δεινόσαυρο που λέει και ο άλλος. Λοιπόν, με ερωτικές εκδηλώσεις, τι θέλω να θέλω. Τι θέλω να κάνω. Το Bruno Nights. Αυτό το είδα από το Bruno που έγινε στο συνέδριο. Τι κάνουνε, μαζεύονται σε ένα χώρο και λένε, για 5 ώρες, και λένε, τις δύο πρώτες ώρες θα μιλήσουμε, θα κάνουμε δύο παρουσιάσεις της μίας ώρας. Ο καθένας ό,τι project θέλει. Και τις υπόλοιπες τρεις θα πιάσουν τα λάπτοπ μας και θα κάνουν hacking. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε project φέρει ο καθένας. Είτε έχει σχέση με τον Gnome, είτε έχει σχέση παράλληλα με τον Gnome. Δεν είναι απαραίτητα να το κάνουμε έτσι. Και το, εντάξει, το Gnome Bridge, λέμε, ξέρω εγώ, μαζευόμαστε για μπύρες, πάμε. Αυτό το κάνω στο San Francisco από ό,τι είδα. Και το Nike το έχω δει στο Chicago. Έχουμε ξεκινήσει το Gnome Women. Έχει πέσει πολύ μεγάλο κράξιμο θα το έλεγα.
Υποτίθεται είναι μια ομάδα γυναικών που σκοπό έχει να ενθαρρύνει την συνεισφορά των γυναικών στον δρόμο, έτσι. Συνήθως δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Και γιατί δεν έχουμε πολλές γυναίκες, πρέπει να αναρωτηθούμε. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει ήδη. Κάναμε την πρώτη συνάντηση. Και γιατί δεν κάναμε την πρώτη συνάντηση, γιατί θέλω να συμμετάσχουμε στο όσο τη πρώτη αυτό που είμαι. Τι είναι αυτό, είναι ένα πρόγραμμα. Ποιοι ξέρουν ότι είναι το T-Shock, το Hoopy Summer of Code. Περισσότεροι. Τέλεια. Είναι κάτι αντίστοιχο. Το οποίο όμως οργανώνεται από κάποιους οργανισμούς, μάλλον συμμετέχουν κάποιοι οργανισμοί, οι οποίοι δίνουν και τα χρήματα. Δεν τα δίνουν όλοι Google. Είμαστε και εμείς μέσα. Παίρνουμε κάποια άτομα. Περίπου 5.000. Θα το δούμε, ναι. Είναι ο G-Shock, έτσι. Με αυτό το σκοπό να απευθεί κάποια μόνιμη θέση εργασίας, γιατί υπάρχουν και μόνιμες θέσεις εργασίας μετά. Δεν είναι ότι πήρα τα 5.000 και έφυγα που λέει ο Κώστας. Περισσότερες πληροφορίες από κάτω. Εδώ είναι η αφισούλα. 11 Νοεμβρίου, αύριο λίγη, η προθεσμία για να στείλετε οι γυναίκες τις αιτήσεις σας. Το πρόγραμμα είναι από 10 Δεκεμβρίου ως 10 Μαρτίου. Και 5.000, όπως είπα. Τα 500 δολάρια τα παίρνετε, τα παίρνουν οι γυναίκες μόλις μπουν. Και τα υπόλοιπα μισά-μισά είναι σε δύο περιόδους. Βλέπετε, ο οργανισμός εδώ κάτω, Gnome, Fedora, OpenMRS, OpenStack, Mozilla κλπ. Και Linux. Και έχει κι άλλους, δεν είναι και δέμενο ζωή μέσα. Οπότε... μια ερώτηση τώρα. Το OpenMRS, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα ιατρικό πρόγραμμα. Πώς και συμμετέχει με το λέει, είναι συγκεκριμένο για να και όμως, εφόσον θέλουν να προχωρήσουν σε κάποια κομμάτια, μιλούσαμε το παιδί που κάνει το GDG εδώ πέρα στην Ελλάδα και μου είχε πει ότι το documentation της Google το κάνουν γυναίκες. Και αρκετό το κάνουν μέσω τέτοιου προγραμμάτων, είναι G-Shock ή ανάλογα, πώς το χωρίζουν. Οπότε, μάλλον, γι' αυτό έχουν μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εδώ είναι μερικά στοιχεία της κοινότητας, όποιοι θέλετε να μας βρείτε. Αυτά. Έχω εδώ πέρα μπροστά αυτοκόλλητα και φυλάδια και ταξιδιού θα χρειαστείτε. Το maps που είναι το δικό μου και ό,τι χρειάζεται. Το maps που είναι το βρίσκουμε. Το maps στο extension. Όχι, στα αποθετήρια της διανομής. Και λέγεται. Gnome, Pavla Maps. Και πρέπει να έχεις όμως την 3-10 νομίζω. Πες μου, Βαγγέλη. Θα ήθελα να ξέρω τι απαιτήσεις έχει, ζητάει το περιβάλλον με Gnome 3 από τα μηχανάκια που διαθέτουμε, από τα κομπιούτερ δηλαδή που διαθέτουμε στα σπίτια μας ή στη δουλειά μας ή οπουδήποτε άλλο. Με 1 GB σε μνήμη είσαι κομπλέ. Δουλεύεις μια χαρά. Αυτό το acceleration, το 3D acceleration, πιο γρήγορος από το 4G της Cosmote. Αυτό το 3D acceleration που λέει έχει σταματήσει ουσιαστικά να συμβαίνει, γιατί αν, πρόσεξε πριν, είπα ότι έχουν βγάλει τη συνεδρία fallback mode που λέμε. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά να τη χρησιμοποιήσουν για να βγάλω το Gnome 3.10, ας πούμε, το εκτέκτη της καινούργης εκδόσης. Επειδή σας βλέπω όλους κάθεστε, με το 3 να σηκωθούμε. 1, 2, 3. Τελειώσαμε για τελειώσαμε.